Το ανάδειξε του Υγεία έχει έρθει στη βιοανάδραση, στο Μοσχάτο, στον κύριο Ευρυπίδη Τριανταφύλου, φυσιοθεραπευτή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε τι άλλο για τα πρισμένα πόδια. Είναι και εποχή εξάλλου. Ακούμε δε συχνά και τους όρους ίδημα, λεμφίδημα, λιπίδημα και νομίζω ότι αξίζει λίγο να τους αναλύσουμε, να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Φυσικά. Αλλά ας αρχίσουμε από τα πρισμένα πόδια, νομίζω. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι πολύ κόσμο τον απασχολεί. Και εγώ ίδιος κάποτε, ξεκινώντας με τα ειδήματα, νόμιζα ότι τα χέρια είναι πιο πρισμένα, μια και ακούει ο κόσμος τις μαστεκτομές. Συνειδητοποίησα βέβαια ότι η πλειοψηφία των ασθενών έχουν πρισμένα πόδια. Το οποίο τα καθιστά και ιδιαίτερα δύσκολα στην αντιμετώπιση, γιατί πρέπει να διαφοροδιαγνώσουμε από πού προέρχονται. Υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες που προκαλούν ειδήματα στα πόδια και για να έχουμε σωστή θεραπεία πρέπει να αξιολογήσουμε και να τα κατατάξουμε σε μία ή σε πολλές κατηγορίες. Έτσι λοιπόν, το πιο σημαντικό πράγμα όταν έχουν πρισμένα πόδια είναι να επισκεφτούμε έναν ειδικό, έναν εξειδικευμένο θεραπευτή, ο οποίος θα μπορέσει να μας συμβουλεύσει και να μας κατευθύνει αναλόγως στην ειδικότητα η οποία ανήκει το πρόβλημα των ποδιών μας. Και έτσι για να πω μερικές ιδέες, ένα βασικό πράγμα που έχουν τα πόδια συχνά και τους δημιουργεί ειδήματα είναι η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια. Ένα κοινωνικό πρόβλημα, όπως συνηθίζω να το διδάσκω. Η φλεβίτιδα. Ναι, αυτό που αναφέρεται συχνά ως φλεβίτης. Γιατί όλοι στη ζωή μας είμαστε ακίνητοι, καθόμαστε, αυτοκίνητα, ασανσέρ, γραφεία, ορθοστασία και το φλεβικό σύστημα δυσλειτουργεί. Έχει και προβλήματα. Η ζέστη, έτσι. Η ζέστη, τα καλοκαίρια, ξέρετε, όλο το χειμώνα είναι χαλαρή, λένε εντάξει, θα το κάνω, θα ασχοληθώ. Και δυστυχώς θα είναι το καλοκαίρι, βλέπουν τα μεγάλα προβλήματα και τρέχουν σε εμάς να βρουν τη λύση. Έτσι λοιπόν, η φλεβική ανεπάρκεια είναι το ένα σημαντικό στοιχείο που θα οδηγήσει ειδήματα στα πόδια. Φυσικά και πολλές άλλες παθολογίες, ακόμα και η καρδιά, προβλήματα στα νεφρά, με το ρυγόξι, διάφορες παθολογίες συστημικές θα οδηγήσουν σε πρίξιμο των ποδιών. Βέβαια εκεί δεν είναι μια φυσικοθεραπευτική παρέμβαση, παρόλα αυτά όμως είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε για να απευθύνουμε τον ασθενή μας στην κατάλληλη ιατρική ειδικότητα και να μπορέσει να το διαχειριστεί σωστά. Βέβαια το πρόβλημα προκύπτει όταν αρχίζουν και περιπλέκονται τα πράγματα. Δεν έχουμε και φλεβική ανεπάρκεια και είδημα από την καρδιά και λεμφίδημα όπως τα αναφέρατε και πριν, το οποίο θέλει το καθένα τη δική του διαχείριση και τη σωστή προσέγγιση και αντιμετώπιση. Τι ηλικίες συνήθως έρχονται εδώ σε εσάς? Στο κομμάτι των ειδημάτων τώρα θα λέγαμε συνήθως άνω των 40-50 ετών, είναι εκεί που πια η φλεβική ανεπάρκεια έχει εξελιχθεί, η ζωή έχει παραγίνει καθιστική, η έλλειψη δραστηριότητας έχει οδηγήσει σε πολλά προβλήματα και συνεπώς λοιπόν τα πόδια θα πρίζονται. Και δυστυχώς όλες αυτές οι παθολογίες των ποδιών που θα οδηγήσουν σε ειδήματα εξελίσσονται αργά αλλά σταθερά. Λέμε στα 30 λίγο πρίζουν τα πόδια, δεν τα παρατηρούμε είτε καθόλου. Στα 40 είναι λίγο περισσότερο, στα 50 ακόμα περισσότερο. Μέχρι που φτάνουμε στα 70 και στα 80 με πόδια σε τραγική κατάσταση, με έλκη, με λεμφόριες, δηλαδή να τρέχουν υγρά και σε πολύ κακή κατάσταση, η οποία δυσχεραίνει πάρα πολύ και την αντιμετώπιση. Άρα λοιπόν, αυτές είναι ηλικίες, όχι ότι δεν έχουμε και νεαρότερες. Γιατί υπάρχει η κατηγορία του λεμφιδήματος, όπως είπαμε και πριν, ειδικά στην πρωτογενή της μορφή, όταν έχει εγγενετή χαρακτηριστικά και θα αντιμετωπίσουμε τον νεαρότερο ασθενή που έχουμε δει εδώ, είναι 6 μηνών. Και φυσικά σε πολύ συχνά σε κοπέλες στην διάρκεια της εφηβείας που ξεκινάει η περίοδος τους και θα πυροδοτήσει αυτές τις αλλαγές με την εμφάνιση κάποιου μονόπλευρου ειδήματος στα πόδια που συνήθως θα είναι λεμφίδημα. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε πρόληψη σε κάτι τέτοιο? Σε κάποια επίπεδα ειδήματος ναι. Αν μιλήσω για λεμφίδημα, το πρωτογενές λεμφίδημα δεν μπορούμε να το διαγνώσουμε. Θα ξεκινήσει και θα το καταλάβουμε όταν ξεκινήσει. Και η αλήθεια, η εξέτασή του για να το προλάβουμε νωρίς είναι τόσο δύσκολη και θα πρέπει να γίνει σε τόσο μεγάλο πληθυσμό που δεν είναι εφικτή. Όταν όμως μιλάμε για φλεβική ανεπάρκεια, ναι, υπάρχει πρόληψη. Η πρόληψη είναι στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο ζωής μας. Καθόμαστε ώρες, είμαστε ώρες όρθιοι, δεν γυμναζόμαστε, αποφεύγουμε την κίνηση, θα πάρουμε το ασανσέρ, δεν θα πάρουμε τις σκάλες, θα μπούμε στο αυτοκίνητο ακόμα και να πάμε 5 στενά μακριά. Κάτι που δυσχεραίνει πολύ την κατάσταση. Άρα, εάν θα μιλήσω για πρόληψη, έχει να κάνει με την καθημερινή μας δραστηριότητα. Εκεί βέβαια ο ρόλος του ειδικού έχει να κάνει με τη σωστή κατεύθυνση. Ένας θεραπευτής δεν είναι μόνο θεραπευτής, είναι ένας καθοδηγητής. Είναι ένας σύμβουλος, θα λέγαμε, σύμβουλος υγείας, ο οποίος θα αναγνωρίζει το πρόβλημά μας και θα μας δώσει τις κατάλληλες οδηγίες για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα μόνοι μας. Ουσιαστικά ο ρόλος ο δικός μας είναι επικουρικός. Είναι εκεί που ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρατήσει τις ισορροπίες, έρχεται ένας εξειδικευμένος θεραπευτής να προσφέρει αυτά τα σωστά βήματα και τις σωστές κατευθύνσεις για να λύσει το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στη βιοανάδραση ούτως ή άλλως έχετε ειδικό τμήμα λεμφιδημάτων, έτσι δεν είναι? Είναι εξειδικευμένο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι και εγώ στην εξέλιξή μου σαν φυσιοθεραπευτής κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Αν σέβεσαι τον ασθενή σου, αν θες να τον προσεγγίσεις με συνέπεια και σοβαρότητα, πρέπει με κάποιο τρόπο να ασχοληθείς συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν, επειδή το αντικείμενο των ειδημάτων ήταν κάτι που με κέρδισε πάρα πολύ όταν ασχολήθηκα
και το ψάξα ιδιαιτέρως και εκπαιδευτικά και συγγραφικά και σε από πολλές σκοπιές, αποφάσισα ότι έπρεπε να δημιουργήσω ένα χώρο για αυτό το κομμάτι. Έτσι λοιπόν, στη βιοανάδραση, στο φυσιοθεραπευτήριο που διευθύνω, δημιούργησα ένα χώρο που καθορίζει το είδημα και απευθυνόμαστε σε είδηματα κάθε μορφής, γιατί ξεκινάμε από τη διαφοροδιάγνωση και από εκεί μετά προσαρμόζουμε μια εξατομικευμένη θεραπεία σε κάθε ασθενή ξεχωριστά, ανάλογα με το τι είδημα θα έχουμε δει. Όταν λέμε ότι διαχειριζόμαστε τη θεραπεία, να την αναλύσουμε λίγο πιο πολύ πρακτικά, δηλαδή έχουμε κάποιο τύπο ασκήσεις, κάποιο τύπο φαρμακευτική αγωγή, κάποια φυσιοθεραπεία που ακολουθούμε, συνδυασμό. Κοιτάξτε, αφού έχουμε αναλύσει το πρόβλημα, εντάξει, οι συστημικές κατηγορίες, τα αιτήματα που οφείλονται σε κάποιες παθολογίες, φυσικά θα τα απευθύνουμε σαν γιατρό. Εκεί η παρέμβαση είναι ιατρική και θα πρέπει να γίνει σωστά και έγκαιρα, γι' αυτό και έχει σημασία ο ρόλος της έγκαιρης διάγνωσης, για να προλάβουμε προβλήματα. Από εκεί και μετά σε αιτήματα όπως το λεμφίδημα. Φλεβική ανέπτα, το φλέβο λεμφοστατικό είδημα, όπως θα το λέγανε επιστημονικά, που οφείλεται στη φλεβική ανεπάρκεια ή το λιπίδημα, έχουν συντηρητική θεραπεία. Μπορούμε να παρεύουμε συντηρητικά. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές που τα αντιμετωπίζουν εξ ολοκλήρου. Υπάρχουν κάποια επικουρικά φάρμακα τα οποία ανακουφίζουν κάποια συμπτώματα, αλλά δεν λύνουν. Αυτό που κάνουμε θεραπευτικά λοιπόν είναι η ολοκληρωμένη αποσυμφορητική θεραπεία. Στα αγγλικά αναφέρεται όρος CDT. Η οποία τι κάνει, είναι ένα συνολικό μοντέλο. Δεν είναι μία παρέμβαση. Δεν βάζω ένα μηχάνημα ή κάνω μία τεχνική. Είναι μία διαχείριση που περιλαμβάνει 5 διαφορετικά μέτρα. Το ένα είναι η λεμφική παροχέτευση με τα χέρια. Συχνά την ακούμε με τον όρο λεμφικό μασάζ. Βέβαια, το λεμφικό μασάζ είναι αυτό που κάνουν οι αισθητικοί για ανακούφιση, για συσσαγωγικά αποτοξίνωση. Εμείς μιλάμε για ιατρική, θεραπευτική λεμφική παροχέτευση, η οποία βοηθάει το λεμφικό σύστημα το οποίο δυσλειτουργεί, ανεπαρκεί. Το δεύτερο κομμάτι που κάνουμε είναι περίδεση. Όταν έχουμε ειδήματα και ειδικά στα πόδια, εάν κάνεις θεραπεία σήμερα και αφήσεις τον ασθενή ένα 24ωρο ελεύθερο και θα μπει στο αυτοκίνητό του, θα ανέβει στο σανσέρ του, θα κάτσει στον καναπέ του στο σπίτι, ακόμα και ξεκούραστος που θα είναι, τα πόδια του θα είναι κάτω. Που σημαίνει ότι αυτά θα μπρίζονται. Άρα λοιπόν, για να προστατέψουμε αυτή τη διαδικασία, εφαρμόζουμε ειδικές περιδέσεις. Ένα σύστημα μοντέλο επιδέσμων, το οποίο προστατεύει το πόδι, το κρατάει σε ένα καλό επίπεδο και όχι μόνο αυτό, αλλά περπατώντας και κινούμενος ασθενής με τους επιδέσμους, γιατί οι επιδέσμοι δεν είναι γύψος, δεν είναι για κινησία, δεν είναι για να τον βάλουμε και να ξαπλώσει ένα κρεβάτι. Με τους επιδέσμους μπορεί να περπατήσει, μπορεί να κινηθεί, να ανέβει σκάλες, να κάνει δουλειές και να βοηθήσει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Άρα την επόμενη μέρα λοιπόν που θα τον δούμε, θα δούμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και οι θεραπείες γίνονται κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία ο αριθμός τους. Μπορούμε να κάνουμε θεραπείες από 2, 3 σε ένα ίδιο περιστατικό μέχρι 10, 12. Να είμαι ειλικρινής, στην καριέρα μου, ακόμα σε χειρότερα ειδήματα, ακόμα σε τραγικές καταστάσεις, όπου μπορεί να χάσαμε και 30 και 35 εκατοστά περιμέτρου, δεν έκανα πάνω από 12-13 καθημερινές θεραπείες. Που σημαίνει ότι ο αριθμός τους, αν οι θεραπείες γίνουν σωστά, είναι εφικτός. Μπορεί να το κάνει κάποιος. Δεν είναι οι μήνες ή η τεράστια διάρκεια που κάποιος θα είναι πολύ κουραστικό. Άρα λοιπόν, η καθημερινή λεμφική παροχέτευση με την περίδεση, εάν συνοδευτούν με την ανάρροπη θέση, που σημαίνει ότι πρέπει όταν μπορούμε να βάζουμε το πόδι ψηλά. Εάν συνοδευτούν με τη σωστή περιποίηση του δέρματος, ενυδάτωση, καθαριότητα, υγιεινή, καμιά φορά ακούμε τον κορονοϊό τώρα που βγάζουν τα μέτρα και λένε με αντισηψία αυτά, καθαριότητα, αυτά τα μέτρα τα εφαρμόζαμε πάντα. Είναι κομμάτι της δουλειάς μας. Δεν άλλαξε τίποτα για μας. Το να έχεις ατομικές συνθήκες υγιεινής, να βάζεις αντισηπτικό στα δάχτυλα που έχει μυκητιάσεις, να καθαρίζεις τα πόδια σωστά, ήταν ένα αντικείμενο που το κάναμε πάντα. Και φυσικά μια σωστή ενυδάτωση στα πόδια που θα αποκτήσουν ξηρότητα. Και φυσικά στο τέλος θέλουμε κίνηση, άσκηση. Και όταν μιλάμε για άσκηση σε αυτά τα ειδήματα, μιλάμε για κίνηση, δραστηριότητα, αερόβια, περπάτημα, τρέξιμο, κολύμπι. Αν θα μιλούσαμε για την ιδανικότερη μορφή άσκηση, μια και είμαστε πλησιάζουμε στο καλοκαίρι και ο καιρός ευνοεί, θα πρέπει να κολυμπήσει ο κόσμος. Άρα λοιπόν συνδυάζεται το νερό, τη μεγάλη πίεση με την λόγω της άνωσης και την ελευθερία της κίνησης. Αυτό το μοντέλο λοιπόν εφαρμόζεται καθημερινά. Στο τέλος των θεραπείων αυτών, που θα το ονομάζαμε πρώτη φάση, φάση αποσυμφόρησης, έχουμε πετύχει ένα πολύ καλό στόχο. Έχουμε χάσει κατά μέσο όρο, θα λέγαμε, το 70 με 80% του ειδήματος. Όταν επιτευχθεί αυτό, τότε πρέπει να κατασκευάσουμε ένα εξατομικευμένο ένδυμα. Ξέρετε, ακούμε πολύ συχνά για τον όρο κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης. Αυτές βέβαια είναι έτοιμες, είναι μεγέθη. Όταν έχουμε πόδια όμως με ιδιαιτερότητες, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις κάλτσες αυτές. Έτσι λοιπόν, φτιάχνουμε ειδικές κάλτσες επίπεδης πλέξης. Τις μετράμε, τις παραγγέλνουμε, στο ενδιάμεσο διάστημα ο ασθενής μένει δεμένος, με κάποιες ανανεώσεις για να έχουμε σωστή υγιεινή, μέχρι να παραδοθεί η κάλτσα. Η κάλτσα θα σημάνει και την αρχή της δεύτερης φάσης, που είναι η φάση συντήρησης. Και έτσι λοιπόν θα πετύχουμε το στόχο μας, μια καλή παροχέτευση, και στο τέλος θα διατηρήσουμε το αποτέλεσμα στον χρόνο με τις κάλτσες. Η συντήρηση δηλαδή μπορεί να είναι ετήσια, μηνιαία, πώς προτείνεται? Κοιτάξτε, όπως ανέφερα και πριν, ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι ενός καθοδηγητή.
Άρα λοιπόν, εμείς στην πρώτη φάση, ακριβώς, στην πρώτη φάση που θα κάνουμε τις 2, 3, 5, 8 θεραπείες, θα εκπαιδεύσουμε τον ασθενή μας να κάνει τεχνικές μόνος του, να κάνει απλά πραγματάκια. Και βέβαια θα το τονίσω αυτό. Ο σκοπός της φυσικοθεραπείας, όπως είχε αναφέρει κάποτε ένας ασθενής μου, είναι το ευζήν. Ξέρετε, ο γιατρός είναι του ζήν, εμείς του ευζήν. Που σημαίνει προσφέρουμε ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν, δεν θέλουμε να βαρύνουμε τον ασθενή μας με περιττά πράγματα. Δηλαδή, να του φτιάξουμε με το πόδι και να του χαλάσουμε την ποιότητα ζωής. Άρα λοιπόν, προσαρμόζουμε ένα μοντέλο το οποίο θα τον εκπαιδεύσουμε με απλά πράγματα που θα μπορεί να εκτελέσει καθημερινά, να διατηρηθεί όσο μπορεί σε καλύτερη κατάσταση, να φορέσει τις κάλτσες του, το ένδυμά του. Μιλάμε για πόδια, θα μιλήσουμε για κάλτσες, συστηματικά. Και να κάνει ό,τι μπορεί. Όταν ο ασθενής μόνος του εντοπίσει ότι δεν μπορεί να διατηρήσει το αποτέλεσμα σε αυτό, τότε έχει ο δικός μας ρόλος. Κλείνει ένα ραντεβού και κάνουμε μία θεραπεία συντήρησης. Τι σημαίνει, τη λεμφική παροχέτευση που αναφέραμε, περίδεση, η οποία θα διατηρηθεί για ένα ή δύο 24 ώρες και μετά θα τη λύσει μόνος του, θα εφαρμόσει την κάλτσα και θα συνεχίσει. Τώρα, αυτή η συντήρηση λοιπόν, θα έλεγα στα ελληνικά δεδομένα, γίνεται κατά μέσο όρο περίπου μία φορά το μήνα. Υπάρχουν φυσικά κάποιοι που έχουν ανάγκη πιο συχνά, αλλά ακόμα και πιο άρια. Υπάρχουν ασθενείς λοιπόν που διατηρούνται σε ένα καλό επίπεδο με θεραπείες 2-3 φορές το χρόνο. Σε ένα πολύ εφικτό και λειτουργικό επίπεδο. Να μιλήσουμε λίγο για τις θεραπείες, αν είναι κοστοβόρες ή όχι. Κοιτάξτε, ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους της θεραπείας έχει να κάνει και με τον αριθμό. Δηλαδή, ένα στίχημα που έχουμε εμείς σαν θεραπευτές είναι να δώσουμε μια εφικτή λύση. Φυσικά, εάν πάρουμε τα γερμανικά μοντέλα, γιατί και εγώ ξεκίνησα διδασκόμενος το μοντέλο που εφαρμόζεται στη Γερμανία, μιλούσαν για τουλάχιστον 15 με 20 καθημερινές συνεδρίες. Όταν φτάσαμε λοιπόν στην ελληνική πραγματικότητα, συνειδητοποίησαμε ότι είχαν πολλά πράγματα που μας περιορίζανε. Το οικονομικό, ο καιρός, η ψυχοσύνθεση του ατόμου. Έτσι λοιπόν, στοχεύσαμε σε μια πολύ αποτελεσματική θεραπεία, ώστε μπορεί το κόστος να είναι συγκεκριμένο, γιατί αυτό το αξιολογεί ο κάθε θεραπευτής, έτσι, με βάση την εμπειρία του, τη γνώση του, αυτό που μπορεί να παρέχει. Αλλά από εκεί και μετά, η εμπειρία του θεραπευτή θα καθορίσει τον αριθμό των θεραπείων. Άρα λοιπόν, εκεί που στη Γερμανία θα κάνανε 20, εγώ τολμώ να πω ότι κάνουμε 10. Άρα αυτό είναι ένα μεγάλο όφελος. Εντάξει, φυσικά υπάρχει ένα κόστος επιδέσμων και καλτσών, τα οποία όμως έχουν αρκετή μεγάλη διάρκεια ζωής και στο σύνολο, εάν σκεφτούμε ότι δίνουμε μία ολοκληρωμένη λύση, το κόστος είναι εφικτό. Και φυσικά βέβαια το κόστος της διαχείρισης του ειδήματος πρέπει να το αντιπαραβάλλουμε με το κόστος μη διαχείρισης. Γιατί οφείλω εδώ να αναφέρω ότι ένας από τους μεγάλους κινδύνους των πρισμένων ποδιών είναι η λίμωξη. Του ερυσίπελας, η κυταρίτιδα. Και μην μπερδευτούμε, κυταρίτιδα στον ιατρικό χώρο εννοούμε τη λίμωξη. Όταν λοιπόν έχω πρισμένα πόδια, κινδυνεύω όταν με τρυπήσει κάτι από μια μυϊκή τυγίαση στα δάχτυλα, επειδή κάπου τραυματίστηκα, να μπει ένα μικρόβιο. Το μικρόβιο αυτό με ένα λυμφικό σύστημα που δυσλειτουργεί, μπορεί να επεκταθεί. Να κάνει κοκκινίλα, να πριστεί, να καίει, να μου κάνει ακόμα και πυρετό, αδιαθεσία. Αυτό θέλει αντιβίωση για πολύ καιρό και θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη βλάβη στο σύστημα. Αυτό λοιπόν είναι επικίνδυνο. Θα οδηγήσει πολλούς ασθενείς στα νοσοκομεία με νοσηλείες 15 ημερών ή ενός μηνός. Καταλαβαίνετε το κόστος. Άρα λοιπόν, ναι, έχει η θεραπεία ένα κόστος, αλλά αν το αντιπαραβάλλουμε, όπως είπα, με τα υπόλοιπα κόστη της μη διαχείρισης, και φυσικά ξέρω ανθρώπους που αλλάξανε παπούτσια, αλλάξανε παντελόνια γιατί δεν μπαίναν τα πόδια τους μέσα πια, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλάζει γενικότερα και θεώρηση της ζωής μας. Ακριβώς. Όμως με την εμπειρία που έχετε, κάνετε και θεραπείες κατοίκων, αν αυτό χρειαστεί. Κοιτάξτε, φυσικά ο καθένας στον χώρο του έχει τις συνθήκες, τις προδιαγραφές που απαιτούνται για να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο θεραπείας. Δυστυχώς όμως υπάρχει μια κατηγορία ασθενών, διότι όπως είπαμε, τα ειδήματα, τα προχωρημένα ειδήματα θα εμφανιστούν κυρίως σε μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή είναι οι ασθενείς 65, 70, 75, 80, και εκεί, αν την συνοδεύονται από κινητικά προβλήματα, δυστυχώς δεν μπορεί να μετακινηθούν. Έτσι λοιπόν και σαν κέντρο έχουμε φροντίσει να δίνουμε αυτή την υπηρεσία στο σπίτι. Πρώτα θα αξιολογήσουμε τον ασθενή και ξέρετε, πάντα λοιπόν, είτε η θεραπεία γίνει στο σπίτι, είτε η θεραπεία γίνει στο θεραπευτήριο, φροντίζουμε να αξιολογούμε τους ασθενείς μας, να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση, έτσι ώστε να είναι η διαχείριση σωστή. Και αφού προτείνουμε το μοντέλο, από εκεί και μετά μπορεί να εκτελεστεί με άρτιες συνθήκες, σωστά και αποτελεσματικά, ακόμα και στο σπίτι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Να σημειώσουμε ότι κάνετε και σεμινάρια, ότι είσαστε υπεύθυνος συντονιστής και στο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών, αλλά κάνετε και σεμινάρια και εδώ, έτσι δεν είναι? Ναι, τότε έτσι όπου γίνεται και αντίστοιχη πιστοποίηση. Σωστά. Ας ξεκινήσω λοιπόν το κομμάτι των σεμιναρίων. Είναι γεγονός ότι ασχολούμαστε με το λεμφίδημα. Κάποια στιγμή η αγάπη με αυτό με οδήγησε στο να εκπαιδευτώ και να πιστοποιηθώ ο ίδιος για να εκπαιδεύω συναδέλφους. Δυστυχώς είναι ένα αντικείμενο που δεν διδάσκεται εξ ολοκλήρου. Που σημαίνει ότι για να ασχοληθεί κάποιος πρέπει να εκπαιδευτεί. Έτσι λοιπόν, φροντίζουμε να εκπαιδεύουμε συναδέλφους να το κάνουν σωστά και αποτελεσματικά, να παίρνουν μια σε εισαγωγικά πιστοποίηση, έτσι, άσχετα αν στην Ελλάδα
δεν αναγνωρίζονται εξειδικεύσεις. Παρ' όλα αυτά όμως δίνουν μια εξειδικευμένη γνώση για να μπορέσει κάποιος να το κάνει σωστά. Και θεωρώ ότι πια με τα χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο συναδέλφων στην Ελλάδα, οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίζουν με συνέπεια, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα μια σειρά τέτοιων περιστατικών. Και μια, θα δώσω πάσα στη δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας, ότι ναι, κάποια στιγμή μια ομάδα τέτοιων συναδέλφων, εξειδικευμένων, εκπαιδευμένων, που είχαμε γνώση και εμπειρία πάνω στο λεμφίδημα, δημιουργήσαμε στο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών ένα επιστημονικό τμήμα για τα ειδήματα, την Απλεσό, που είναι μια ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση των παθήσεων του λεμφικού συστήματος και των ειδημάτων. Από εκεί βγαίνει και το όνομά της, που έχω την τιμή να είμαι και συντονιστής, όπου σκοπός μας είναι ουσιαστικά να διαδώσουμε την αντιμετώπιση των ειδημάτων. Να πούμε στον κόσμο ότι ξέρετε κάτι, ναι, υπάρχει λύση. Μην ανέχεστε τα έλκη στα πόδια, τις πληγές, τις λεμφόρειες, την κακή ποιότητα ζωής. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μέσα στις δράσεις του Συλλόγου λοιπόν είναι να οργανώνουμε και εκδηλώσεις. Κατά καιρούς λοιπόν κάνουμε ημερίδες, συνέδρια. Είχαμε την τύχη να κάνουμε ένα μεγάλο συνέδριο το 2018 στην Αθήνα, με διεθνείς συμμετοχές, με πολύ κόσμο και που ταρακούνησε τα νερά, θα λέγαμε, στον χώρο των ειδημάτων. Έκτοτε ακολουθήσαμε μια πορεία ημερίδων. Πήγαμε ανά την Ελλάδα, κάναμε ημερίδες στο Βόλο, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα και δυστυχώς ο κορονοϊός μας φρέναρε. Είχαμε πλάνο να ξανακάνουμε στην Αθήνα. Ελπίζω το επόμενο διάστημα να κάνουμε και νέες εκδηλώσεις, νέες δραστηριότητες, ίσως σε πρώτο χρόνο διαδικτυακού επίπεδου, μια και δυστυχώς δεν φαίνεται να ξεμπερδεύουμε σύντομα, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα παραμένουν. Θα έλεγα ότι ο κορονοϊός άλλαξε λίγο το χάρτη, έκλεισε πολύ κόσμο στο σπίτι, επιδείνωσε την κατάσταση και καθιστά το ρόλο μας ακόμα πιο σημαντικό. Έτσι λοιπόν, ελπίζω ότι οι δράσεις μας θα συνεχίσουν και θα διαρκέσουν στον χρόνο, δίνοντας λύσεις στους ασθενείς. Αντίστοιχα, έχει γραφτεί και ένα εγχειρίδιο, έτσι δεν είναι, από όλα αυτά τα οποία διδάσκεται εδώ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το 2014 λοιπόν, με κάτι που δεν θα σκρύβω ότι είμαι περήφανος, γιατί ξέρετε, όταν εισάγεις μία νέα θεραπευτική μέθοδο σε έναν επιστημονικό χώρο, δεν μπορείς να στηρίζεις τα λόγια και στην εμπειρία μόνο και να λες ότι εγώ το δοκίμασα και είναι αποτελεσματικό. Έτσι λοιπόν, μετάφρασα, επιμελήθηκα και συμμετείχα και στη συγγραφή λοιπόν ενός βιβλίου που αφορά το λυμφίδημα, που είναι και μια ειδική παθολογία, τη διαχείρισή του, την αντιμετώπιση του και αφορά το φυσικοθεραπευτή. Και δυστυχώς είναι το μόνο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Βέβαια, ελπίζω κάποια στιγμή να δημιουργηθούν κι άλλα, γιατί ο χώρος των ειδημάτων είναι τεράστιος. Οφείλω να αναφέρω εδώ κάποια στατιστικά στοιχεία, ότι σε εκτιμήσεις που κάναμε συναδέλφους, θα μιλούσαμε για 100.000 λεμφιδήματα στην Ελλάδα. Το οποίο περιλαμβάνουν, γιατί θα λέγαμε κάθε διαχείριση του καρκίνου, γιατί εκεί συνδέεται έντονα, μπορεί να οδηγήσει σε λεμφίδημα. Είτε έχουμε καρκίνο του προστάτη, των γενετικών οργάνων, του εντέρου, της κύστης κλπ. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν επιπλοκές και ανέφερα μόνο των ποδιών. Έτσι, φυσικά, κάθε άλλη κακοήθεια θα δημιουργήσει καρκίνο, θα δημιουργήσει και έχει πιθανότητες να κάνει λεμφίδημα. Θα προσθέσω τα πρωτογενή και φυσικά στις κατηγορίες των ειδημάτων δεν αναφέρω τα ειδήματα που θα οφείλονται στην φλεβική ανεπάρκεια, στην παχυσαρκία. Δυστυχώς η παχυσαρκία θα οδηγήσει σχεδόν με ακρίβεια σε λεμφιδήματα μετά από κάποιο βάρος. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι 130, 140, 150 κιλά, μετά από κάποια χρόνια μοιραία θα αποκτήσουν λεμφίδημα σε συνδυασμό με άλλες παθήσεις και πρέπει να τους διαχειριστούμε αποτελεσματικά. Ασφαλώς θα συνεργάζεστε και με ομάδα άλλων ειδικοτήτων όσον αφορά περιστατικά που έχουν συνοδά προβλήματα και πιο έτσι περίπλοκα θέματα, ναι. Έτσι είναι, όπως διαβήτη, οτιδήποτε άλλο μπορούμε να πούμε. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, που είναι πολύ σημαντική και ξέρετε, τίνει πάρα πολλοί κόσμος στον επιστημονικό χώρο να πορεύεται μόνος του. Να σου λέω, εγώ είμαι καλός και κάνω τη δουλειά μου. Να είμαστε ειλικρινείς, εμείς η δουλειά μας είναι να προσφέρουμε στον ασθενή ποιότητα ζωής. Και δεν γίνεται πολλές φορές μόνοι μας. Αντιμετωπίζω πρόσφατα μία ασθενή με πόδια σε τραγική κατάσταση, η οποία είναι πολύ παραγωγική. Έχει προβλήματα με τα νεφρά της, με την καρδιά της, με το αναπνευστικό της. Είναι στο σπίτι. Θα έπρεπε να είναι σε μία κλινική. Θα πρέπει να συνεδριάσετε, να συζητήσετε, να δείτε πώς θα το αντιμετωπίσετε. Προσπαθώ λοιπόν πάντα να επικοινωνούμε με τον καρδιολόγο, με τον παθολόγο, με τον εκάστοτε γιατρό χειρουργό, γιατί μπορεί να κάνουμε τη δουλειά μας όπως θεωρούμε συνέπεια και σοβαρότητα, αλλά αυτό απαιτεί από την πλευρά μας να συνεργαζόμαστε σε όποιο βαθμό γίνεται με τους γιατρούς οι οποίοι συντονίζουν και γνωρίζουν την κατάσταση του ασθενή, ώστε ό,τι κάνουμε να έχει μόνο θετικά αποτελέσματα και να μην έχουμε αρνητικά. Έτσι. Άρα λοιπόν και εγώ έχουμε γιατρούς που συνεργαζόμαστε, αλλά φυσικά είμαστε ανοιχτοί για συνεργασία με οποιονδήποτε θεράποντα γιατρού, οποιοδήποτε ασθενή, εάν αυτό μας οδηγήσει σε θετικότερα αποτελέσματα στη διαχείριση του προβλήματος του. Να αναφέρουμε λίγο τα είδη του λεμφιδήματος, αν είναι το πρώτο είδος, ας πούμε, αν θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε το πιο κύριο και το δεύτερο είδος. Ναι. Το δεύτερο τώρα, μια και μιλάμε για λεμφίδημα, λοιπόν, το οποίο είναι μια παθολογία από μόνο του, δηλαδή όταν το λεμφικό σύστημα
το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος, το οποίο περιλαμβάνει ένα δίκτυο αγκείων και παροχετεύει ουσίες τις οποίες φιλτράρει στους λεμφαδένες. Έτσι λοιπόν, αμήνεται για διάφορους μικροοργανισμούς που θα εισέλθουν στο σώμα μας. Όταν λοιπόν το λεμφικό σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, είτε γιατί το πειράξαμε, είτε γιατί έτσι γεννήθηκε, θα δημιουργήσει λεμφίδημα. Έτσι λοιπόν, ήδη σας ανέφερα εν μέρει τις δύο κατηγορίες. Έχουμε λοιπόν το πρωτογενές λεμφίδημα και το δευτερογενές. Πρωτογενές σημαίνει ότι κάποιος άνθρωπος γεννήθηκε λόγω κάποιας μετάλλαξης ή σπανιότερα κάποιου γονιδίου, το πήρε από κάποιον γονέα ή παππού, το λεμφικό του σύστημα έχει κάποια δυσπλασία, κάποια δυσμορφία. Δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή στη ζωή του, γιατί όταν λέμε πρωτογενές λεμφίδημα, δεν σημαίνει ότι θα γεννηθεί με λεμφίδημα, αλλά θα το αναπτύξει κάποια στιγμή στη ζωή του. Είναι σαν να γεμηθώ με ένα μισογεμάτο ποτήρι. Το όσο πιο γεμάτο το ποτήρι, τόσο πιο γρήγορα θα ξεχυλήσει. Έχουμε νεαρά άτομα, όπως σας ανέφερα, 6 μηνών, τα οποία που σημαίνει το ποτήρι ήταν σχεδόν ξέχυλο και με το πρώτο κουνούβι που τσίπησε το παιδί, δεύτερο, πέμπτο, δέκατο, ανέπτυξε λεμφίδημα. Έχουμε και ασθενείς που το αναπτύξουν στα 50 τους. Γιατί με τα χρόνια μεγάλωσαν, υπάρχει και φυσική γύρανση και θα οδηγήσει στο πρωτογενές λεμφίδημα. Αλλά εκεί οι αφορμές είναι ασήμαντες. Δηλαδή, ασθενείς που θα το παρουσιάσουν λόγω ενός διαστρέμματος, μετά από ένα τσίμπα από ένα κουνούπι, από μια μέλισσα ή μετά από ένα ήπιο χτύπημα. Είναι εμφανές από το πρίξιμο λοιπόν. Ναι, θα εμφανιστεί λοιπόν ένα τοπικό πρίξιμο. Βέβαια, εκεί θα είναι συνήθως το ένα πόδι. Mm. Δηλαδή, η συμμετρία υπάρχει, αλλά είναι σπανιότερη. Δεν υπάρχει εξέταση στην πρωτογενία αυτή. Υπάρχει μια εξέταση που λέγεται λέμφος πινθυρογράφημα. Mm. Είναι μια εξειδικευμένη εξέταση με σκιαγραφικό που απεικονίζεται το λεμφικό σύστημα. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει σε όλους. Μπορεί να αναδείξει προβλήματα του λεμφικού συστήματος, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, το κόστος είναι μεγάλο. Όχι βέβαια δυσβάστακτο, αλλά εντάξει. Δεν είναι εφικτό να τα πετύχει. Στο κέντρο σας. Δεν είναι ιατρική εξέταση, γίνεται σε νοσοκομεία, στα τμήματα συνήθως πυρηνικής ιατρικής, αλλά θέλει και από την πλευρά τους να έχουν μια εξειδίκευση. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας, πρέπει να έχει εμπειρία να το κάνει σωστά. Αυτό μπορεί να αποκαλύψει είτε το πρωτογενές λεμφίδημα, όπως αναφέραμε, είτε το δεύτερο γενές, το οποίο σχετίζεται με τον καρκίνο ή με κάποιο τραυματισμό. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα υγιή άνθρωπο, ο οποίος έχει ένα λεμφικό σύστημα που λειτουργεί σωστά, και ερχόμαστε και το τραυματίζουμε. Ο συχνότερος τρόπος τραυματισμού είναι η διαχείριση του καρκίνου. Είτε με την αφαίρεση λεμφαδένων, τους λεμφαδενικούς καθαρισμούς που κάνουμε στη μασχάλη λόγω του καρκίνου του μαστού, στην βουβονική περιοχή λόγω του καρκίνου του προστάτη, στους άντρες για παράδειγμα, ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, ή τη συμμετέπειτα ακτινοβολίας που ακολουθεί. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά θα δημιουργήσουν βλάβη στο λεμφικό σύστημα, με μία πιθανότητα στατιστική, τα ποσοστά εξαρτώνται από το είδος του χειρουργείου, από τον αριθμό των λεμφαδένων, από το αν βγήκαν θετικοί σε καρκίνικα κύτταρα, από το αν έγιναν μετέπειτα θεραπείες όπως ακτινοβολίες, θα καθορίζουν και τα ποσοστά. Κάποιες περιπτώσεις τα ποσοστά μπορεί να φτάσουν το 50-60%, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι 3-4-5%. Εκεί λοιπόν θα έχουμε δευτερογενές λεμφίδημα, το οποίο θα γίνει ανάλογα με τη στιγμή που θα γίνει ο κατατραυματισμός. Φυσικά δευτερογενές λεμφίδημα μπορεί να έχουμε και μετά από τραυματικές περιπτώσεις, αυτοκινηστικά. Έχουμε ασθενείς οι οποίοι υπέστησαν μεγάλο τραυματισμό από πτώση με μηχανάκι, από τρακάρισμα, αυτοκίνητο, που είχαν τόσο κρεταμένη βλάβη στους ιστούς που μοιραία οδήγησε σε λεμφίδημα. Μια άλλη επίσης κατηγορία, ναι, που απασχολεί και τους ασθενείς. Έτσι λοιπόν, ανάλογα την κατηγορία, θα καθορίσει την εξέλιξη του ειδήματος. Φυσικά το κομμάτι της θεραπείας δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Θα αλλάξει πάλι ο αριθμός, ανάλογα με το πόσο νωρίς. Οπότε, αν μιλήσουμε για πρόληψη, έχει να κάνει με το πόσο νωρίς αντιμετώπισουμε το περιστατικό. Είναι άλλο να διαχειριστώ ένα λεμφίδημα που ξεκίνησε χθες, προχθές, τον προηγούμενο μήνα, και άλλο ένα περιστατικό, το οποίο θα ψάχνετε για χρόνια, δεν θα έχει κάνει τίποτα και θα εμφανιστεί σε μένα μετά από 10 χρόνια. Που θα έχει πριστεί αρκετά, θα έχει σκληρύνει. Και εδώ οφείλω να τονίσω για τους ασθενείς που καθυστερούν να τα διαχειριστούν ότι το λεμφίδημα δεν είναι ένα είδημα, ένα νερό που μαζεύεται στην περιοχή. Είναι ένα είδημα που έχει υγρό, που έχει πολλές πρωτεΐνες που σιγά σιγά θα μετατραπούν σε κολαγόνο, σε ιστό. Και γι' αυτό σκληραίνει πολύ. Και όσο πιο σκληρό γίνεται, τόσο πιο πολύ δυσκολεύει και τη δική μας δουλειά. Θα πάει για χειρουργείο μετά. Χειρουργείο όχι απαραίτητα, αλλά θα έχει πολλές λοιμώξεις, δεν θα κινείται εύκολα, θα είναι βαρύ, θα δημιουργήσει άλλα μυοσκελετικά προβλήματα και θα επιβαρύνει πάρα πολύ την ποιότητα ζωής του ασθενή. Πάρα πολύ. Να πούμε για τις εξελίξεις, για τα νεότερα που υπάρχουν στο χώρο, στο θέμα αυτό. Θα έλεγα ότι η διαχείριση του λεμφιδήματος, ο πυρήνας, η συντηρητική θεραπεία παραμένει σταθερή. Αυτό που διαφοροποιείται πάρα πολύ είναι η χρήση των υλικών. Δηλαδή, ένας θεραπευτής οφείλει να γνωρίζει τι νέα υλικά κυκλοφορούν για να μπορέσει να προτείνει στον ασθενή του λύσεις ή να εφαρμόσει πιο εξειδικευμένες περιδέσεις, που είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και μετά γίνονται διάφορες κινήσεις επεμβατικές, χειρουργικές, μεταμοσχεύσεις λεμφαδένων, λεμφοφλεβικές αναστομώσεις, κάποιου τύπου λιποαναρροφήσεις τοπικά στις περιοχές, οι οποίες εξελίσσονται ακόμα
όχι σε πειραματικό τόσο στάδιο, γιατί έχουν αποτελέσματα. Πάντα ο βαθύτερος στόχος είναι η ίαση. Ξέρετε, ο σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε πάντα κάτι, είναι να το εξαλείψουμε πλήρως. Αυτό βέβαια θα χρειαστεί λίγο χρόνο. Ακούμε στα συνέδρια, στους ιατρικούς κύκλους ότι περιμένουν τα βραστοκύτταρα. Μήπως πιθανότατα καλλιεργούν λεφαδένες και τους μεταμοσχεύουν κατευθείαν με την αφαίρεση. Ή φυσικά θα έχει να κάνει πολύ με τη διαχείριση του ίδιου του καρκίνου, αν αργότερα δεν επηρεάζουν το ελεκτρικό σύστημα. Όλα αυτά εξελίσσονται. Ακόμα δεν έχουμε βρει την απόλυτη λύση, αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και από την πλευρά μας, τη συντηρητική πλευρά, μας απασχολεί και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να οδηγήσουμε τους ασθενείς σε κάτι πιο μόνιμο. Το 2020 και 2021 προγραμματίζεται κάποιο σεμινάριο? Είχαμε, εντάξει, στο κομμάτι το σεμιναριακό τρέχουν κάθε χρόνο για τους συναδέλφους που εκπαιδεύονται. Φέτος ξεκινήσαμε, θα πάμε τώρα για τις αρχές του 2021. Στο κομμάτι το συνεδριακό τώρα, είχαμε ήδη προγραμματίσει για τον Μάρτιο που πέρασε, αλλά δυστυχώς ο κορονοϊός μας οδήγησε στην αναβολή. Ελπίζω όμως ότι μέσα στο 2020 θα κάνουμε κάποια διαδικτυακή εκδήλωση, δεν νομίζω θα είναι εφικτό με φυσική παρουσία. Και το 2021 θα πάμε πάλι σε κάποια αλληλουχία ημερίδων ανά την Ελλάδα για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε σε ασθενείς τις εξελίξεις. Τώρα είναι στα πλάνα μας για το 2022 να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο, κάποιο συνέδριο, το οποίο έτσι με διεθνείς παρουσίες συζητάμε νέες συνεργασίες, ώστε να κάνουμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα στον ιατρικό χώρο και να δείξουμε όχι μόνο τη διαχείριση των ενδυμάτων, αλλά και τις εξελίξεις τις δικές μας, την πορεία τη δική μας και φυσικά να δείξουμε το ρόλο της συνεργασίας μεταξύ ειδικοτήτων. Γι' αυτό και στα συνέδριά μας είναι σημαντικό να υπάρχει παρουσία γιατρών, άλλων συναδέλφων, συναδέλφων του εξωτερικού, όπου θα δείξουμε ότι η συνεργασία μεταξύ μας θα οδηγήσει σε μια αποτελεσματική λύση. Ποιοι μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια σας? Τα σεμινάρια είναι για φυσικοθεραπευτές. Δηλαδή για ανθρώπους που έχουν την άδεια να δουλεύουν, γιατί η διαχείριση των ειδημάτων είναι μια φυσικοθεραπευτική πράξη, άρα αφορά ανθρώπους που ασχολούνται και να πάρουν, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά μια εξειδίκευση για να το κάνουν σωστά. Τώρα στα συνέδριά μας είναι για επιστήμονες της υγείας γενικά. Και επειδή μας απασχολεί πάρα πολύ η ενημέρωση των ασθενών, τουλάχιστον στο προηγούμενο συνεδριό μας, είχαμε δώσει και χώρο στους ασθενείς. Είχαμε δημιουργήσει και συνεδρίες ασθενών, όπου υπήρχε ενημέρωση από ειδικούς για να μάθουν σωστά, τεκμηριωμένα και επιστημονικά τι πρέπει να κάνουν. Γιατί ξέρετε, δυστυχώς η κακή ενημέρωση, η παραπληροφόρηση είναι ένα πρόβλημα. Ξέρετε, δυστυχώς το διαδίκτυο, όσο καλό είναι γιατί μας δίνει πρόσβαση στην ενημέρωση, μας δίνει όμως και πρόσβαση και σε κακή ενημέρωση. Και η αξιολόγηση της σωστής πληροφορίας είναι ένας προβληματισμός για μας. Οπότε θέλουμε οι ασθενείς από αυτούς που γνωρίζουν να ακούνε τη σωστή παρέμβαση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ, για την εκτεταμένη πλέον επιμόρφωση που μας κάνατε πάνω στο θέμα των λιπηδημάτων ως ειδικός πια. Ήταν ο κύριος Τριανταφύλου στην βιοανάδραση στο Μοσχάτο, στο κέντρο εξειδικευμένο των λιμφηδημάτων και των ειδημάτων βέβαια, έτσι δεν είναι, φυσιοθεραπευτής με πολύ μεγάλες γνώσεις, ο οποίος όμως έχει και τη χαρά και μεταδίδει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νικολαίδη, και εμένα χαρά μου που βρεθήκαμε μαζί και για τις ερωτήσεις που μου κάνατε και είχαμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε ένα θέμα σημαντικό που ελπίζουμε να δώσει λύσεις πάνω απ' όλα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ εμείς. Να είστε καλά.